Αλλά πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αθηνά Παπακώστα θα έρθει εδώ. Αρχή θα κάνουμε από τη Βαρκελόνη, παιδιά. Φτάσαν τα τρακτέρ. Λοιπόν, τα πρώτα τρακτέρ είναι γεγονός και έχουν μπει ήδη στην Βαρκελόνη. Οι Ισπανοί αγρότες μπορεί να είναι οι τελευταίοι οι οποίοι μπήκαν στον χώρο των κινητοποιήσεων, αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι οι πρώτοι που ουσιαστικά σέρνουν αυτό το χώρο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία, όπου τουλάχιστον 1000 τρακτέρ μπήκαν χθες σε αυτή την πόλη και βλέπουμε τον κόσμο να χειροκροτά τους αγρότες. Πέρασαν τη νύχτα τους στους δρόμους και εδώ πέρα βλέπουμε μια προσπάθεια δική τους προκειμένου να διαλύσουν τα οδοφράγματα των πολύ ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς και στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία. Δηλαδή είναι δεδομένο. Και θέλω να σου πω, Χρήστο, ότι οι Ισπανοί αγρότες είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου, με τη μεγάλη κινητοποίηση στην πρωτεύουσα Μαδρίτη να είναι προγραμματισμένη για την 21η Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγμή οι Ισπανοί αγρότες στη Βαρκελόνη ετοιμάζονται σιγά σιγά να κατευθυνθούν προς το Κοινοβούλιο της Καταλωνίας. Να σας πω ότι επίσης ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, είπε ότι σέβομαι αυτό που λέτε, σας ακούω, θα σας βοηθήσω και θα πάω το θέμα στις Βρυξέλλες. Τώρα, από την Ισπανία θα μεταφερθούμε στην Ιταλία, εκεί πέρα που ο χρόνος μετρά αντίστροφα, μέχρι οι Ιταλοί αγρότες να μπουν στην αιώνια πόλη, να κατακλείσουν την Ιταλική πρωτεύουσα Ρώμη με τα τρακτέρ τους. Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ορισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις. Περιμένουμε λοιπόν από ώρα σε ώρα να δούμε πότε αυτά τα 2.000 τρακτέρ, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, με ζεστές όμως αναμένες στις μηχανές τους στα περίχωρα της Ρώμης, πότε θα μπουν στην Ιταλική πρωτεύουσα.